Παρακάτω, έχουμε και ένα άλλο. Σας δώσανε και ένα άλλο κτίριο, πάτε στην Καλαμάτα. Σωστά. Σωστά. Στην Καλαμάτα λειτουργήσατε ποτέ? Κάνατε καμιά λειτουργία? Όχι. Όχι. Σας το δώσανε το κτίριο αυτό? Ναι. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν. Δεν, ήταν ένα πολύ μεγάλο κτήμα. Ναι, πολύ μεγάλο. Ένα πω. Σπίτι μέσα το οποίο κάναμε αλλαγές, έτσι, αλλαγές για να μπορεί να δημιουργηθεί σπίτι φιλοξενία. Τελειώσαμε. Παιδιά. Γιατί εδώ από όλους τους επισκόπους, νομίζω ο μόνος επίσκοπος που είχατε κάποια άλλη, δηλαδή ήταν μέσα στα όρια του αυτό το έργο, ήταν ο Άγιος Καλαμάτας, ο οποίος ας πούμε έχει και καμιά φορά έτσι λιγάκι είναι λίγο πιο και μίλησε έτσι λίγο για σας με τον άσχημο τρόπο. Δεν πειράζει, πατέρα Αντώνια, γιατί εσείς πήγατε και τον ευρήκατε με την πρεσβυτέρα, δεν πήγατε? Νοείται πήγαμε. Έτσι πάτε. Πήγατε λοιπόν και τον ευρήκατε και ήταν και η παπαδιά μαζί, δεν ήταν η πρεσβυτέρα σας. Και πρέπει να ξέρουν όλοι οι αδερφοί ότι δεν μπορεί να λέει μόνο ο αρχιεπίσκοπος ότι του είπα εκείνο, του είπα τ' άλλο, του είπα το παράλληλο, μου είπα το παράλληλο κτλ. Υπάρχουν και άνθρωποι που είναι μπροστά. Ο χώρος αυτός είναι τόσο συμβολικός για την Καλαμάτα που αμέσως μόλις ακούστηκε ότι η δωρεά αυτή γίνεται στην Κιβωτό του κόσμου, ξέρετε, αυτό Άξι, δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλες. Δεν πειράζει. Μπορεί να είναι ικανή και η Μητρόπολη να το χειριστεί αυτό. Να την... δόθηκε τέλος πάντων να αξιώσει ο Θεός και τη Μητρόπολη. Μάμα θέλει, ας το πάρει. Δεν μας, πάτερ, δεν κολλάμε σε αυτά. Εμείς προχωράμε στο παρακάτω. Και τώρα ερχόμαστε, πάτερ Αντώνιε. Ενώ το έργο έχει γίνει όλο αυτό, ενώ έχει απλωθεί, ενώ έχετε αυτά, ενώ τα χρήματα περίπου είναι πάρα πολλά εκατομμύρια, ενώ σας έχουν δώσει όλα αυτά και τούτα και τα άλλα και τα παράλληλα, ξαφνικά γίνεται μια κλοπή στο Βόλο. Σωστά τα λέω. Αύγουστος ήταν. Τι ήταν αυτό? Περίπου. Δεκέμβριος. Και τότε διαπιστώνεται, πάτερ Αντώνιε, ότι σαν να υπάρχει μια μικρή συμμορία η οποία εργάζεται με κάποιον τρόπο και η οποία άπλωσε το χέρι σε χρήματα, δεν ήταν πολλά, αλλά είναι και πολλά. Ήταν τα χρήματα της μισθοδοσίας, των πραγμάτων, αγοράστε πράγματα, τέλος πάντων ήταν φυλαγμένοι και ξαφνικά άπλωσαν κάποιοι το χέρι, όχι ένας και δύο, τρεις-τέσσερις και κάποιος τηλεφωνικά επικοινωνούσε και πιάσατε ξαφνικά ότι μπροστά σας βρίσκονται κάποιοι οι οποίοι κάνουν μια κλοπή. Δεν μπορούσατε να τους παραδώσετε στην αστυνομία και να εξαφανιστούν? Θα μπορούσατε να λιώσει. Εσείς όμως σκεφτόμενος πνευματικά, τι κάνατε? Είπατε, παιδιά, τι να τα κάνω. Ας τους σπάσω την ενότητα, ας πάει ο ένας στην Καλαμάτα, ας πάει όλος εκεί, ας πάει όλος εκεί, για να μην ετοιμάζουν τις βρωμοδουλειές. Το σκεφτήκατε? Δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Μάλιστα. Να μπορέσουμε τα παιδιά αυτά να τα βοηθήσουμε περαιτέρω. Μάλιστα. Καταλάβατε, και πολλές φορές λένε ότι πηγαίναμε τα παιδιά από εδώ, από εκεί. Ναι, γιατί τα παραβατικά παιδιά ψάχνανε και βρίσκανε τους ομοίους τους. Και δημιουργούσαν ομάδες. Ναι. Και προσπαθούσαμε. Ξέρετε, όταν παίρναμε εμείς την εισαγγελία και λέγαμε ότι ξέρετε, αυτό και αυτό συμβαίνει με αυτό το παιδί, ότι είναι κίνδυνος και ξέρω εγώ και ότι... Λέμε, δεν ξέρουμε τι θα κάνετε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, θα πρέπει εσείς, φανταστείτε τώρα εσείς, μέσα στο σπίτι σας, να σας στείλει κάποιο που η ομάδα, όλοι που είχαμε φτιάξει, που είναι παιδιά δουλεμένα, προχωρημένα τέλος πάντων, να δεχτούν... και σου λέει, θα δεχτείς και αυτούς. Δεν ξέρω τι θα κάνεις, κόπτω λαιμό σου. Θα πας εκεί, σε αυτή τη διεύθυνση, και θα πάρεις αυτό το παιδί, ό,τι και να είναι. Ξέρετε, τι να σας πω τώρα... Για να μιλήσει κάποιος, πάτερ, θα πρέπει να μπει στα παπούτσια τα δικά μου 25 χρόνια και να βαδίσει σε όλους αυτούς τους κινδύνους και σε όλα αυτά τα βάζανα που τραβήξαμε. Μάλιστα. Για αυτά τα παιδιά που πολύ εύκολα μιλάει ο καθένας τους. Που παρέστη μαζί με εκπροσώπους της πολιτείας, της εκκλησίας και φορέων στα εγγένεια του νέου κτηρίου πρόνοιας για την αδύναμη μητέρα και το παιδί του οργανισμού. Να πω ορισμένα αυτονόητα πράγματα που θέλω πραγματικά να τα εκλάβετε και σε ένα είδος συγνώμης από την πλευρά της πολιτείας για εκείνα που αυτή δεν μπόρεσε να κάνει και που βεβαίως τα κάνουν άλλες θέσεις. Γιατί αυτό είναι που έχει σώσει τούτο τον τόπο και τούτη την κοινωνία, όπως θα πω στη συνέχεια, από τη ρήξη του κοινωνικού ιστού, που θα ήταν αναπότρεπτη δυστυχώς αν τέτοιες πρωτοβουλίες, τέτοιες ιεραποστολές, για να το πω έτσι, σαν και αυτοί που ζούμε σήμερα εδώ,
Δεν είχαν πάρει σάρκα και οστά από ορισμένους ανθρώπους. Θέλω να σου πω κάτι άλλο, πατέρα Αντώνη. Αφού διαπιστώθηκε αυτή η κλοπή και χωριστήκαν όλοι αυτοί και τα λοιπά, εν πάση περιπτώσει, δεν θα το συνεχίσω παρακάτω, ξαφνικά αρρωσταίνεται με COVID. Το θυμάστε αυτό, γιατί εμείς ήμασταν οι γιατροί σας. Λοιπόν, και τότε που είστε άρρωστος, είμαι μπροστά, δεχόσαστε ένα τηλεφώνημα από έναν διευθυντή σχολείου ιδιωτικού, που έχετε πάει κάποια παιδιά από την Καλαμάτα, τα είχατε πάει σε ένα ιδιωτικό σχολείο. Και εγώ είμαι μπροστά, θυμηθείτε το παρακαλώ, που σας έλεγαν ότι εδώ ξαφνικά τα παιδιά αυτά από πολύ καλά έχουν γίνει διαβόλια. Κλέβουνε, κάνουνε κτλ. Σωστά πάτε, Αντώνη. Τότε θελήσατε να το λύσετε, αλλά λόγω του COVID ήσασταν πολύ καταβεβλημένος. Όταν λοιπόν πέρασε το COVID, αλλά δεν ήσασταν ακόμα καλά, τα καλέσατε τα παιδιά. Και τότε Όλα τα σπίτια φιλοξενίας είχαν το διευθυντή τους, έτσι, τους παιδαγωγούς, τους κοινωνικούς λειτουργούς. Και τότε διαπιστώνεται, πάτερ, ότι υπάρχει κάποιος στην Καλαμάτα, όπου με κάποιον περίεργο τρόπο έπαιρνε το αυτοκίνητο στις 4 το πρωί και έβγαινε στους δρόμους χωρίς δίπλωμα. Επίσης κάτι άλλο έκανε και τα λοιπά, δεν πειράζει. Και ότι αυτό, τα παιδιά είχαν επηρεαστεί από αυτό το πράγμα. Και από τότε, πάτερ Αντώνιε, συμβαίνει και κάτι που σας βοηθάω κι εγώ. Όταν πήγα επιτροπή αναπηρίας, εγώ πάντα όπου πηγαίνω και είναι επιτροπή αναπηρίας και είμαστε, ας πούμε, στα Γιάννα, θα πάω στην Κόνιτσα, στην Υπογωνιανή. Ας πούμε, αν ήμασταν στην Θεσσαλονίκη, αν είχατε, θα πήγαινα στη Θεσσαλονίκη. Όταν πήγαινα στην Καλαμάτα, επισκεπτόμουν πάντοτε. Τότε με καλούν οι κοινωνικές λειτουργίες εκεί πέρα που ήσαν και μου δείχνουν εδώ των παιδιών, εδώ, στα παιδιά τα μικρά, εδώ, κάτι μεγάλα εγκάβματα. Τα οποία και φωτογραφίες υπάρχουν, τα έχουμε φωτογραφίσει. Και τότε ερωτώνται ποιος τα έκανε αυτά και υπόθηκαν κάποια ονόματα. Τότε πραγματικά βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πρόβλημα. Βρεθήκατε συζητητικό, απλώς είμαι γιατρός. Ότι εκεί πέρα κάποιος κάνει κάτι. Αντιλαμβάνεστε. Όταν ήρθε ο άνθρωπος αυτός και εκλήθη και είδατε και το κινητό του τι είχε μέσα, έδωσε να μπει το κέφι. Σωστά. Και μετά από πόσο καιρό περίπου, μετά από ένα χρόνο, 8 μήνες, ενώ ένα διάστημα βρισκόταν σε μία, πώς τη λένε, σε μία δομή, γιατί υπήρχε μια σχέση με μία δομή, μετά αρχίζει και λέει για σας ότι τον πειράξατε σεξουαλικά και να φτάσουμε και στο τέλος. Εγώ δεν με ενδιαφέρει. Ενώ μέχρι την τελευταία μέρα που βρίσκονταν εκεί ήταν τρισευτυχισμένος. Δεν έφυγε διότι έγινε κάτι, του έκανε κάποιος κάτι κακό και τον έβλαψε. Φεύγει όταν ανακαλύπτουμε τη δράση του. Συγγνώμη, πάτερ. Στην Καλαμάτα και στο Βόλο. Ακριβώς. Μα ο Ιούδας, πάτερ, τρισευτυχισμένος ήταν όσο ήταν ο Χριστός. Είχε το πουτζί μια χαρά. Έκαμε τις βρωμοδουλίες του μια χαρά. Ο Χριστός δεν του περέει Ιούδα που είναι τα λεφτά. Τον άφηνε. Όταν όμως έφτασε το σημείο ότι παρέδωσε τον ιό του ανθρώπου, είπε ο Χριστός, πάρ' το ψωμάκι σου και κάνε ό,τι θέλεις. Αλλά εδώ, πάτερ, σου το ξαναλέω, περίμεναν όλοι τη στιγμή. Έχω μάθει ότι η αστυνομία των Αθηνών που ασχολήθηκε με την υπόθεσή σου, έπαθε, δεν ξέρω, το έκανε με τη θέλησή της, χωρίς τη θέλησή της. Έγινε μία διαρροή των ανακρίσεών σας. Με αποτέλεσμα, η εισαγγελία να πει, είναι δυνατόν οι κανακρίσεις να βγαίνουν στα καναλιά. Και τότε τους πήρε όλα αυτό, πάτερ, να ξέρετε, δείχνει το επικίνδυνο. Σας είχαν ετοιμάσει για τον Παλαούδο. Η χαρά τους ήταν να δούνε τον παπά στον Παλαούδο. Λες και το ράσο έχει σημασία αν το φορά εγώ ή ο αρχιεπίσκοπος. Μα όποιος παπάς να τον πά στον Παλαούδο είναι ύβρις για την εκκλησία. Ίσως ξεχνάει ο αρχιεπίσκοπος ένας παπάς στον Άγιο Δημήτριο όπλων. Εγώ δεν λέω, δεν συνεχίζω παρακάτω. Ναι. Λοιπόν, ο παπάς αυτός έχει μια καλή παπαδιά, πολύ καλή παπαδιά, και ο αρχιεπίσκοπος προς τιμή του, παρόλο που ο παπάς είναι φυλακή, πηγαίνει ο αρχιεπίσκοπος στην καλή και της λέει, πάρα αυτά καλή μου για να ζήσεις. Εσένα, να πάτε ραντώνιε στην παπαδιά σου, που στο κάτω-κάτω παπαδιά τι φταίει, το παιδί σου τι φταίει, τι φταίει. Σας κάλεσε ποτέ ο αρχιεπίσκοπος όλο αυτό το διάστημα που μπορεί και να μην έχετε να φάτε, γιατί με 600 ευρώ τι να ζήσει.
Σας κάλεσε ποτέ την πρεσβυτέρα σας τίποτα ως πατέρα να σας πει «Ελάτε να σας βοηθήσω κάτι γιατί ο παπάς δυσκολεύεται». Να σας πω, πάτερ, ότι σε αυτή την πολύ δύσκολη, στις πολύ δύσκολες στιγμές που περνάμε, βίωσα κατά κυριολεξία όπως ένα άλλο παιδί της Κιβωτού. Τι λες, ρε παπά? Την παραμέληση, την εγκατάλειψη και την απουσία του πατέρα, όπως ο μακαριότατος... Πατέρας δεν πειράζει, πάτερ, και εγώ πάτερ είμαι. Λέει... Σιγά, ναι, καημένε, και εγώ πάτερ είμαι. Σιγά. Με την έννοια ότι όχι μόνο δεν είχαμε κάποια βοήθεια, ότι δεν υπήρχε το παραμικρό ενδιαφέρον, παρά μόνο δημοσίως, να βγαίνει κάποιος και να λέει... Ότι δεν έβαλες το κεφάλι σου κάτω από την εκκλησία. Όταν... Όλα αυτά είναι τόσο ψέματα και τόσο άδικα, και όταν έχω τόσες πολλές αποδείξεις και έχω ένα υπόμνημα τεράστιο που αποδεικνύει μέσα την αθωότητά μου σε όλα, δεν με έχουν φωνάξει να μ' ακούσουν. Ναι. Και μου λέει ότι και να παραδεχτεί και να πει αυτά. Άρα, γιατί να τα παραδεκτώ? Αφού δεν έχω κάνει. Μα είναι δυνατόν? Γιατί δεν λέμε την άλλη περίπτωση? Γιατί ότι όταν δεν έχει γίνει κάτι δεν είναι το μεγαλύτερο έγκλημα το να περνάω εγώ αυτό που περνάω? Ναι, πατέρα Αντώνιο. Γιατί ξεκινάμε ανάποδα? Α, και γιατί πρέπει να αποδείξω εγώ την πατρότητά μου όταν εσύ θα έρθεις να μου πεις ότι τα έκανες? Ναι. Τι έκανα? Ναι, πάτερ Αντώνιο, ένα κάτι. Δεν με ακούσανε το λάθος, πάτερ Αντώνιο. Κάτι. Για πες μου, πάτερ Αντώνιο, έχεις σπίτι στη Ραβένα της Ιταλίας? Βέβαια, μια τεράστια βίλα, ναι, με πισίνες και συντριβάνια. Α, έχεις εκεί, που πήγε ένας, ποιος πήγε εκεί και το είπε αυτό? Ε, η κυρία αυτή και το έδειξε κιόλας, το τα έκανε αυτά. Πήγανε καλή, απ' έξω Αντώνιο, από μια επική δεν μας πας και εμάς να κάνουμε ένα μπανάκι σε αυτές τις πισίνες πάνω. Με κακομύρι, τι τράβηξες? Δεν μου λες, παπά, πήγαινες κρουαζιέρες εσύ? Συνόδευα τα 60-70 παιδιά. Δεν μου λες, όταν πάει κρουαζιέρα ένας αρχηγός μιας εκδρομής με 70 διαβόλια, δύο παιδιά έχουν και δεν μπορούν να τα φυλάξουν. 70 διαβόλια που μπορούν να σου πέσουν από τα καράβια, μπορούν να σου κάνουν εκείνο. Δεν μου λες, παπά, 70 διαβόλια που τα πας εκδρομή. Αυτό εσύ... το προτείνω και στον καθένα να το κάνει και έπρεπε να ευχαριστηθεί πολύ. Εντάξει, παπά, θέλω και κάτι άλλο. Αλλά, πάτερ, αυτά ήταν προσκυνηματικές εκδρομές που κάναμε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Πες μου, πάτερ, θα σου πω κάτι. Ποτέ ο Αρχιεπίσκοπος σου έδωσε μία δραχμή να σου πει Αντώνιο? Γιατί σε λέει Αντώνιο. Πάτερ. Δεν σε λέει πάτερ Αντώνιο. Χριστός και Παναγία. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Δεν πειράζει. Είναι φιλική. Έχετε, ναι, πολύ φιλική σχέση. Πολύ φιλική. Λοιπόν, ρε Αντώνιε, να σου πω εγώ. Πάρε, ρε Αντώνιε, ένα 5 ευρώ να πάρεις καραμέλες στα παιδιά. Σου δώσε ποτέ? Πες μου στο τελευταίο προσκύνημα στον Οικουμενικό Πατριάρχη και Πατέρα και Αυθέντη και Δεσπότη της Ορθοδόξης Εκκλησίας, πες μου πώς σου φέρθηκε ο Πατριάρχης. Πες το, ρε παπά, με τα παιδιά που πήγατε εκεί. Τι σου έκανε μέσα στο γραφείο ο Πατριάρχης και τι άνοιξε ο Πατριάρχης και σου έδωσε? Πες. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό που θα σας πω. Ο Πατριάρχης μας, με το παράδειγμά του και σε μένα και στα παιδιά, μας συγκίνησε βαθύτατα. Δηλαδή, να μιλήσει στα παιδιά, οι συνεργάτες του, όλοι εκεί οι ιερείς, να μας εξυπηρετήσουν, να μας φροντίσουν. Άδειασε το πορτοφόλι του όλο, παπά, μέχρι και την τελευταία δεκάρα. Ό,τι είχε στο πορτοφόλι. Και επειδή δεν του φτάνα, δεν του άρεσε, πήγε σε ένα μυστικό σημείο, μην το πεις που είναι, και ξαναέβγαλε χρήματα και σας έδωσε, πάτερ Αντώνιο. Ναι, ό,τι είχε μέσα το πορτοφόλι του. Δυστυχώς όμως ήταν η τελευταία φορά που σε ευεργέτησε η Εκκλησία. Αλλά να ξέρεις ότι ό,τι και να σου συμβεί, πάντα ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχει το έκλειτον. Και επίσης και κάτι άλλο. Όταν η Εκκλησία πολύ ταλαιπωρεί τους παπάδες, τότε ο Θεός δίνει μια λύση που δεν την πιστεύει κανένας. Τα αφήνουμε τώρα. Μέχρι εκεί μην πάμε παρακάτω. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο, πατέρα Αντώνη. Αφού αφήσουμε και τον πατέρα μας εκεί στο Βόσπορο να είναι καλά,
να δεχτεί και την επίσκεψη του εκπροσώπου του κόμματος στη βάφτιση του Χριστού. Λοιπόν, πάμε στο πιο κάτω. Θέλω, Πάτερ Αντώνιε, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτοκίνητα είχατε, Πόρσε και τέτοια? Κακομίρι, παπά, με Πόρσε κυκλοφορούσες? Μήπως είχες και κανένα κρυστάφι, έκανες σαν έτσι τέτοιο? Μήπως έκανες και τέτοιο? Άρα λοιπόν, παπά, λέγανε εβδομάδες για την Πόρσε, Πάτερ, ναι, που μπορούσες να το διαπιστώσεις με ένα πάτημα κουμπιού και να δεις τι το αυτοκίνητο έχει ο καθένας, Πάτερ. Πάτερ Αντώνιε, άρα τι σημαίνει? Υπάρχει συνεργασία μεταξύ, να μην πω πού, και όλων των μέσων να σε καταστρέψουν. Και είπανε, θα τον πολεμήσουμε από τρεις μεριές. Ψέμα, 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 ψέμα. Σπίτι έχεις, παπά, να μείνεις? Έχεις σπίτι? Όταν φεύγαμε, έφευγε η πρεσβυτέρα, είχε την εικόνα της Παναγίας. Και όπως σε διώξαν οι Τούρκοι από τη Μικρασία, ναι, σε διώξαν αυτοί, ναι, ναι, ακριβώς. Και ξέρετε, κάτω ακριβώς, στον κάτω όροφο, είχαμε όλες τις οικογένειες, τις μονογονεϊκές, τις χείρες από την Ουκρανία. Ναι, Πάτερ. Και τις λέω, κοίτα, τις λέω, αυτές έχουν που να μείνουν. Να μείνουν όλοι αυτοί και εμείς δεν ξέραμε πού να πάμε. Και βρέθηκε ο Παπαβαγγέλης και εκείνη το βράδυ, δεν θα το και ξεχάσω. Πάτερ, ναι, ναι. Πάτερ, πω, και μπήκαμε και ήρθατε μας εδώ. Φιλοξενήσατε και, ναι, στον καναπέ εκεί. Πάτερ, μοιράσαμε την μπουκιά στη μέση, όπως θα έκανε οποιοδήποτε άνθρωπος του λαού. Εντάξει. Πάτερ, θέλω να σας ρωτήσω. Άρα τα αυτοκίνητα πάνε, γιατί το αυτοκίνητό σας είναι ένα αυτοκίνητο που αυτή τη στιγμή κάνει 8.000 με 9.000 ευρώ. Τόσο δεν κάνει? 12 χρονών. 12 χρονών. Άρα πάει. Σπίτι δεν έχετε? Στη η Ραβένα, η περίφημη, είναι σε ένα χωριό της Πίνδου. Επάνω εκεί. Και ακόμα τη φορά θα ακούσουμε πιθανόν και για δωρεά, Τάσο μου, αυτό είναι αφιερωμένο σε σένα. Παρακαλώ πάρα πολύ, στη Ραβένα. Στην Ιταλία, Τάσο μου. Στην Ιταλία, Τάσο μου, στη Ραβένα. Περιμένετε τώρα. Περιμένετε τώρα. Περιμένετε. Έλα, Κέλλη, καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Δεν πάνε μόνο τα παιδιά. Καλημέρα σας. Λοιπόν, και ίσως να μην είναι το μόνο σπίτι στο εξωτερικό που είχε ο πατέρας Αντώνιος από δωρεά, γιατί αρχίζω και τα ψάχνω και βλέπουμε ότι θα βρούμε πολλά μπροστά μας. Λοιπόν, αν αυτή η ιστορία λοιπόν βγαίνει και από τα σύνορα, τι άλλο θα δούμε. Μπράβο, μπράβο. Θεώρησε το δεδομένο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Θα πρέπει να είναι αυτό που λένε ο Θεός και ο Χριστός είναι μεγάλος. Μπράβο, είχε βοηθήσει τόσο πολύ. Είχαμε υπερβεί τα σύνορα. Έλληνες έχει παντού. Ότι μόνο οι Έλληνες του Καναδά είχαν δώσει σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Μην μπερδέψουμε τώρα τον κόσμο. Εδώ βλέπουμε τώρα. Δολάρια. Ωραία. Εδώ 250.000 Έλληνες. Εδώ τώρα τι βλέπουμε? Ραβένα βλέπουμε. Εδώ λοιπόν βλέπουμε Ραβένα. Θα πρέπει λοιπόν να σου πω ότι η κόρη του συγκεκριμένου ανθρώπου, γενικού αντιπροσώπου αυτοκινητοβιομηχανίας, είναι πάνω βόρεια και ήταν και είναι μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς του UNESCO η Ραβένα. Μάλιστα. Για πες, Κέλλη. Λοιπόν, είχε εντορίσει και ένα σπίτι στη Ραβένα της Ιταλίας και μάλιστα μαρτυρία εργαζομένου λέει ότι ο παπάς προσέγγισε, ο Παπαντώνης προσέγγισε τον πρώην εργαζόμενο, συντηρητή έργων τέχνης, ο οποίος είχε παρακολουθήσει σεμινάρια στη Ραβένα και ενδιαφέρθηκε για το συγκεκριμένο εργαζόμενο, γιατί προφανώς μέσα το σπίτι στη Ραβένα έχει και αντίκες, έχει αντικείμενα πανάκριβα, τα οποία προφανώς ήθελε με έναν τρόπο ο Παπαντώνης να τα αξιοποιήσει. Άρα, υπάρχει αυτό το σπίτι στη Ραβένα και οι πληροφορίες μου λένε πως υπάρχουν και άλλα. Και ακόμα και τελευταία, ένα που δεν θέλω, μια βρωμό εφημερίδα, έγραφε ότι το σπίτι αυτό, αυτό τα χωράφι που είχε στα Ραβένια της Πίνδου, βρίσκεται κοντά στην, είναι πρώτη, ναι, θέση στη λίμνη στη των Ιωαννίνων. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό, Πάτερ, ένα θα σου πω. Το παιδί μου ο Πάρης που το πιάσανε στο στόμα αυτός ο Ευαγγελάτος, ναι, και έβγαλε κιόλας για το παιδί και την άλλη μέρα πήγε το παιδί στο σχολείο και έμαθαν, σωστό, στο σχολείο ότι το παιδί δεν είναι δικό μου. Το εξέθεσε το παιδάκι, το εξέθεσε στο σχολείο με τον να λέει αυτός ο παπάς είναι πολύ καλός και έχει κάνει εκείνο και έχει κάνει το άλλο και έχει πάρει ένα παιδί, έχει πάρει και ένα άλλο παιδί, το άλλο παιδί, το ένα παιδί είναι πολύ σοβαρό, πολλά προβλήματα. Με το εξέθεσε. Πάει το παιδί στο σχολείο, δεν θέλω να πω την κατάρα που πρέπει να πω. Δεν κάνει, είμαστε χριστιανοί. Δεν θέλω να πω αυτά που κάνουν με τόσο έσχημο τρόπο σε ένα παιδί πεντάρφανο το έκανε, Πάτερ, αυτό. Το διέσυρε το παιδί και πάει το παιδί στο σχολείο και του λένε «Δεν είναι ο παπάς πατέρας σου». Ποιος τα έκανε αυτό? Δεν είναι το μόνο παιδί, Πάτερ. Πάτερ, το ξέρω. Που έκανε αυτό το έγκλημα. Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι?
που έκανε αυτό το έγκλημα. Αυτό είναι έγκλημα για ένα παιδί. Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Ο Θεός να τους ελεήσει, πάτε. Στις οικογένειές τους δεν πειράζει. Πάμε, πάμε παρακάτω. Θέλω να πω κάτι άλλο, πάτε. Δεν μου λες, πάτε, Αντώνια μου, καλέ. Λοιπόν, στα ραβένια, πάτε τις εκεί. Τι τα έχεις κάνει. Αγόρασες εσένα το μοναδικό περιουσιακό σου στοιχείο είναι τα ραβένια της Πρίνδου. Λοιπόν, τα ραβένια της Πρίνδου, πάτε, τι στο καλό ήταν, μπορείς να μου εξηγήσεις. Τι είναι αυτό και γιατί το πήρες. Αυτό το πήραμε γιατί ήταν κοντά σχετικά στην Πογωνιανή. Στην Πογωνιανή, στην Παραμεθόριο. Στην Παραμεθόριο, πάτε. Τι λέτε, καλέ. Εκεί αγοράζει. Τι λέτε, η ραβένα της Ιταλίας δεν είναι στα Παραμεθόρια, παιδιά. Μπερδέψανε τη ραβένα με τα ραβένια. Θέλανε να τα μπερδέψουν, παπά. Είναι πολύ εύκολο να το ξέρουν. Μας έλειωναν και λέγανε τόσα χοντρά ψέματα. Ναι. Ο αρχιεπίσκοπος Πάτερ ότι... που τα έμαθε δεν έπρεπε να πάρει να σου πει «Ρε Χριστιανέ μου άνθρωποι, γιατί σου λένε τόσα ψέματα». Έτσι δεν είναι. Γιατί, παιδιά, ακούστε, αφού είπανε ψέματα για τα ραβένια. Λέτε είναι τρία κίνητα, είναι τεράστια. Τρία δίπλα στη λίμνη, αφού είπανε ψέματα για τα σπίτια. Τι σου κάνανε, τριπλή επίθεση έπαθες. Μπορώ σου να κάνανε... σας λέω τα ψέματα μέχρι αύριο το πρωί. Της μάνας σου της κακομοίρας που πήγανε στο σπίτι και λέγανε ότι η παπαδιά δεν κοιτάζει τους γονείς της. Αυτά υπάρχουν εκεί. Και ανοίξανε την κουρτίνα για να παίρνουν μέσα του σπιτιού τα πράγματα και το μπεθερό μου. Τον άρρωστο που και να λένε ψέματα, πάτερ, είναι... Ποιος θα αποδώσει δικαιοσύνη για όλα αυτά τα εγκλήματα που κάνανε. Μάλιστα. Σε μένα, στην οικογένειά μου, σε τόσο κόσμο, σε εθελοντές, σε τόσο κόσμο που κατέστρεψαν. Πάτερ Αντώνιε, θέλω να σου πω ότι λοιπόν, άρα με τους γονείς σου κάνουμε και αυτά... Ψάξανε και πάνε. Για τη μάνα μου ότι πήρα στη μάνα μου μία βίλα με πισίνα. Τι λες? Και αν δείτε το σπιτάκι που μπήκανε μέσα της οικονομικής αστυνομίας, δύο δωμάτια που κάθεται εκεί, γιατί εκεί ήταν το σπίτι με τον πατέρα μου. Πατέρα Αντώνη. Μένει εκεί. Και μπήκανε μέσα και λέει, τόσο φτωχό σπίτι δεν έχουμε ξαναδεί. Δεν πειράζει. Και ψάχνανε να βρούνε. Γιατί έκανε η κυρία Μαρτίνη, έκανε μήνυση στη μητέρα μου. Καταλάβατε, να πάνε να δούνε πού μένει η μητέρα μου και πού μένει αυτή η κυρία που κάθεται και λιμένεται την περιουσία της Κιβωτού που την κάναμε με τον ιδρώτα μας. Ναι, πατέρα Αντώνη. Γιατί εμείς ήμασταν φτωχή οικογένεια, αλλά τίμια οικογένεια από τον πατέρα μας. Μα τώρα να σας πω την αλήθεια, να πούμε και λίγο για τα οικονομικά. Σας περάσανε τα 40 κύματα, τα 62 καμπάνες και τα λοιπά όλα και τελικά ας πούμε οι άνθρωποι που είναι της οικονομικής αστυνομίας κατέληξαν ότι δεν έχεις κάτι ούτε κλέψει ούτε τίποτα, τα χρήματα είναι εκεί. Η αλήθεια είναι ότι όλοι... Λέγανε σακούλες μαύρες, ναι. Που τα μεταφέρανε, που τα κάνανε, ναι, πού τα, ποιος θα, πάτερ, ποιος είχε... θα πληρώσει για αυτά τα ψέματα. Οι δημοσιογράφοι γεροντά μου τους είχαν μείνει από τον Κοσκοτά, κατάλαβες, γι' αυτό τα λέγανε αυτά, ναι. Δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Τώρα θα σας πω εγώ κάτι πάρα πολύ ωραίο, πατέρ. Ακούστε, πάτερ, σας έφερα το λείψανο του Αγίου Νικηφόρου, ναι, του Λεπρού, σας το έφερα, μισό λεπτό το να το ξαναφέρω, ναι. Δώστε μου το... Δώστε μου το λείψανο, παρακαλώ, του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού. Αυτόν το λείψανο του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού. Χριστιανοί μου Ορθόδοξοι, να. Νικηφόρου, Θείο του Λεπρού, τα παλέσματα και την ενασκήση αγρίαν κατεπλάγησαν άγγελοι. Αυτός ο Άγιος ήταν τα χεράκια του έτσι και εδώ έχω ακόμα τα χεράκια.
Σας το έφερα το λείψανο γέροντα στο σπίτι σας για παρηγορία για το βάσανα που τραβάγατε. Ήτανε κλειστό έτσι, πάτερ Αντώνη. Ένα μεσημέρι που τρώγατε, ενώ δεν είχε τοποθετηθεί ακόμα, ούτε είχε γίνει διάταγμα για να τοποθετηθεί καινούργια διοίκηση της Κιβωτού, σωστά, και μένατε στο σπίτι σωστά, σας, σωστά, αυτό το μικρό, πόσα, δύο μάτια που είναι αυτά. Και τρώγατε το μεσημέρι, ήσασταν εσείς, η Παπαδιά και ο Νόε. Να πούμε και το όνομα του παιδιού, δεν πειράζει. Λοιπόν, εγώ ήμουνα από κάτω και ερχόμουν. Και τότε μαθαίνουμε ότι η οικονομική αστυνομία σας επισκέφθηκε το μεσημέρι στο σπίτι σας. Σωστά, σωστά. Ήταν και η εισαγγελέας πάτερ μαζί. Μάλιστα. Μάλιστα. Η κυρία εισαγγελέας μπαίνει μέσα και σας λέει. Τι σας είπε πάτερ? Ό,τι δικά σας προσωπικά χρήματα, σκουλαρίκια της γυναίκας σου κτλ. Να τα βάλετε σε μια άκρη. Τα βάλανε? Τα βάλανε. Όταν είδανε πάτερ αυτό το λείψανο, τι τους ήρθε η όρεξη? Ότι καλό το βλέπω, σημαίνει χρυσό. Θελήσανε, αφού τα βάλατε τα άλλα, θελήσανε αυτό, λέει, τι θα γίνει αυτό, αυτό τι είναι ο σύνδεσμος. Το δεχτήκανε, πάτερ, το δεχτήκανε. Και τι είπατε? Ότι εδώ είναι το λείψανο του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού. Και τότε, προς τιμή ενός από τους αστυνομικούς πάτερ, σκύβει να κάνει το σταυρό του να προσκυνήσει. Το έγινε αυτό πάτερ. Και έκανε το σταυρό του να προσκυνήσει και τον τραβήξανε από πίσω και είπατε ότι αυτό είναι το λείψανο του Αγίου. Δεν έχει καμία δουλειά, δεν είναι περιουσία. Όχι, και προς τιμή τους οι άνθρωποι ήταν ευσεβείς, μπορώ να πω. Ναι. Και με εντυπωσίασε αυτό. Θα μπορούσαν να... Ναι. Καταλάβατε. Ναι. Όμως έχω και κάτι άλλο να σας πω. Αφού τελειώσανε λοιπόν... Εντάξει, και... είδανε τώρα... Και ψάξανε την Κιβωτό, εκεί το δωμάτιο, όχι ψάξανε, πήκανε στο δωμάτιό σας και τα λοιπά να διερευνήσουν μήπως έχετε κάτι κρυμμένο. Τότε τι σας είπανε οι άνθρωποι? Έχετε πάτερ Αντώνια και κυρία Πρεσβυτέρα να μας δώσετε κάτι άλλο? Σας το είπαν αυτό? Ναι, ναι. Και τι απαντήσατε εσείς πάτε? Και λέμε ναι. Έχουμε να σας δώσουμε, μάλιστα είχαμε κλείσει ραντεβού στην τράπεζα για να τα καταθέσει αυτά τα χρήματα. Ήταν τα χρήματα κίνησης, πώς να σας πω, ναι, που είχαμε για τα παραρτήματα. Γιατί τα είχατε πάρει πάτερ αυτά, ήταν γραμμένα βέβαια στα βιβλία? Ήταν καταγεγραμμένα από το λογιστήριο, ναι, και ήταν τα γιατί χρήματα τα είχατε που δίνανε πάρει στα παραρτήματα. Ναι, αλλά πάτερ, πέστε τι πάθατε την ημέρα το Capital Control. Ναι, ήτανε... Σοκ. Σοκ. Είχατε λεφτά στις τράπεζες. Ακριβώς. Και δεν σας είχε σκεφτεί κανένας και έπρεπε τα παιδιά να πεινάσουν. Δεν είχατε βγάλει ένα ποσό 300.000 ευρώ να τα έχετε σε ένα σημείο στην Κιβωτό ώστε να αρχίσετε να πληρώνετε? Τα 300.000 που λέτε ήταν για μας. Για μια μέρα. Ήταν του μήνα οι κινήσεις για όλα τα παραρτήματα, ανά την Ελλάδα για 11 σπίτια φιλοξενία. Κινήσεις, πάτερ. Μισό λεπτό. Δεν φτάνανε τα, γιατί από ό,τι βλέπω εγώ, όταν είναι τόσοι μισθοί και τόσο ρεύμα, αλλά 300.000 ήτανε. Τα είχατε, γιατί αρχίσατε να τα βγάζετε αυτά? Διότι όταν πάθατε τα Capital Control, καταλάβατε ότι μπορεί να μην έχετε. Και ποιος σας έζησε τα παιδιά τότε? Εμείς μαζευτήκαμε, ούτε η Εκκλησία ήρθε να τα ζήσει, ούτε η πολιτεία τα έζησε, ούτε κανείς. Εμείς οι χριστιανοί, γιατί εμείς είμαστε Εκκλησία, δεν μπορεί να μας αρνηθείτε ότι είμαστε Εκκλησία. Για όνομα του Θεού, εμείς βοηθήσαμε, πάτερ, τις πρώτες μέρες των Capital Control να διασωθείτε. Και οι λογιστές τι σας είπανε? Ότι πρέπει να έχετε ένα ποσό να έξω, ναι, για τέτοιους κινδύνους. Ακριβώς. Γι' αυτό τα είχατε τα λεφτά. Ακριβώς. Τα φέρατε τα λεφτά στους ανθρώπους? Τα δώσαμε κατευθείαν εμείς. Τα μετρήσανε, γέροντα? Πόση ώρα πήραν να τα μετρήσουνε? Τι άλλο δώσατε, πάτερ Αντώνιε? Τι άλλο είχατε εκεί φυλαγμένο σε μια μικρή κρύπτη? Διότι τα παιδιά δεν ήταν και ότι πρέπει το καλύτερο. Για πέστε μου, πάτερ Αντώνιε, τι άλλο δώσατε στην οικονομική αστυνομία? Και κάποια χρυσαφικά, κάποια. Γιατί δεν τα εκπληγούσατε τα χρυσαφικά, πάτερ? Νομίζω ότι κάποια από τα χρυσαφικά δεν είχαν μόνο αξία οικονομική, είχαν και συναστηματική αλλά και ιστορική. Υπήρχαν χρυσαφικά που γράφανε ημερομηνία πάνω 1880, 1821. Δεν θέλατε να τα δώσετε. Τα φυλάγατε και τα παραδώσατε, πάτερ. Τα παραδώσατε. Τα φωτογραφίσανε, όλα, πάτερ. Όλα, ένα. Τα φωτογραφίσανε. Βέβαια. Ωραία. Άρα λοιπόν, αυτά ευρέθησαν μέσα και τα παραδώσαν. Δεν σας τα βρήκανε, πάτερ. Να τελειώσει ακριβώς, το ψέμα. Ακριβώς. Να τελειώσει το ψέμα. Πολύ μεγάλο ψέμα. Και παραδόθηκαν κανονικότατα. Παραδοθήκανε κανονικά. Δεν ήταν στο σπίτι τα χρήματα. Όχι με το σπίτι μας. Όχι. Ήταν απ' έξω. Ήταν στην Κιβωτό. Η Κιβωτό πόσα τετραγωνικά είναι αυτή, πάτερ?
8.000 τετραγωνικά, είπαν οι άνθρωποι και προς τιμήν τους, δεν υπήρχε περίπτωση, αν ήθελαν να κρύψουν κάτι, να το βρίσκαμε με την, άρα, με την έννοια, καταλάβατε, τι να κρύψουμε, μα ήταν καταγεγραμμένα. Μα πάτε, τους αφήσατε περίπου 800 εκατομμύρια είναι τα κτίρια, περίπου 800 εκατομμύρια και 17 εκατομμύρια και μιλάνε ότι τάχα μου θέλατε να πάνε 400.000 που τους τις δώσατε. Πάτε, γελάει το γεγραμμένο το κατσίκι. Ποτέ να τα πάρεις αυτά τα λεφτά όταν είναι στο λογιστήριο μέσα περασμένα. Ακριβώς. Και την επομένη να έχουμε κλείσει ραντεβού στην τράπεζα για την κατάθεση. Την Τρίτη ήταν να κατατεθούν. Τη Δευτέρα ήρθανε μία μέρα πριν. Θα τα είχαμε καταθέσει. Ευλόγησο. Και δεν υπήρχε και συμβούλιο. Που... Α, μπράβο. Σας καλέσανε να παραδώσουν. Αλλά είχαμε χρήματα, όπως έχει ο κάθε οικογενειάρχης στο σπίτι του κάποια χρήματα πάτε... για να πληρώσει τα βασικά έξοδα. Εμάς αυτά ήτανε ακριβώς σε αυτή την αναλογία όπως ένα σπίτι που έχει όμως 200 παιδιά. Α. Καταλάβατε, για βάλτε τι χρειάζεστε για να πληρώσετε. Για να ξανατονίσετε αυτό, πάτερ, γιατί όπως το λέτε, νομίζει ο κόσμος ότι εμείς έχουμε 5 ευρώ. Ναι, αλλά εσείς έχετε 2 παιδιά. Ακριβώς. Εσύ είχες 200 και 200 και 200. Και με προβλήματα, πόσα παιδιά, με τις θεραπείες τους. Πάτερ Αντώνη, σας κατηγορήσαμε. Σας είπανε λοιπόν, θέλω από αυτά να σας διαβάσω μερικά, όχι από το κατηγορητήριο, δεν με ενδιαφέρει, να σας διαβάσω, να σας πω για τα παιδιά που τα πήρανε πίσω. Λοιπόν, θα το βάλουμε αυτό, μισό λεπτό. Πού είναι? Πατήρ Αντώνιος. Θέλω, πατήρ Αντώνιε, να σας πω για ένα παλικάρι το οποίο έκαμε τη διασύνδεση μεταξύ του πρώτου που αρχίζει από γου και του δευτέρου που αρχίζει από βήτα, ο οποίος λέει αυτός. Του λέει, αν θες τη λευτεριά σου θα πρέπει να φύγει από εδώ τάδε και τάδε. Εμείς την επόμενη μέρα κατεβήκαμε στο Βόλο και συναντήσαμε το Μη και το Γα που μας είπε ότι είχε φύγει από την Κιβωτό. Τον έδιωξαν. Αρχές Δεκεμβρίου επικοινώνησα με το Γου, καταλαβαίνουν όλοι ποιος είναι, ξανά και ήθελε τη βοήθειά μου για να μιλήσει με το Βήτα. Ο Βήτα είναι το παιδί που είναι στο Βόλο. Τότε εγώ έδωσα το κινητό μου για να μιλήσουν. Εγώ το είχα βάλει ανοιχτή ακρόαση και άκουγα τι έλεγαν. Ο Γου προσπαθούσε να πείσει τον Βήτα να πει ψέματα για τον Πάτερ πως δήθεν τον πείραξε. Αυτό είναι κατάθεση παιδιού πάνω από 15 σελίδες. Και έχει γράψει. Ο βασικός, βασικός βοήθησε να... Να βοήθησε να αναπτυχθεί όλο αυτό αυτή... το θέμα. Ξέρετε τώρα, επειδή το παιδί αυτό είναι στα χέρια των Κιβωτιανών, καταλαβαίνετε τι περνάει. Πάμε σε ένα άλλο τώρα, να πούμε και αυτό. Θα βάλουμε να ακουστεί, μόνο, δεν θέλω κάτι να το... Ο Β. Και θέλω, πάτερ Αντώνιε, αφού το ακούσετε, πιθανά δεν σας το έχουμε βάλει άλλη φορά, δεν ήθελαμε να ταραχτείτε, θα το ακούσετε, δεν θα σας δείξω το πρόσωπο, απλώς θα το ακούσετε το παιδί. Και τραβάω αυτό το βίντεο επειδή νιώθω μεγάλες τύψεις και όλα αυτά που πήγα και είπα ήταν ένα μεγάλο ψέμα, ειδικά για τον πάτερ Αντώνιο, δεν με άγγιξε, δεν μου έκανε τίποτα και ζητώ 1000 συγγνώμη και όλα αυτά που πήγα και είπα, μου είπα και μου υποσχέθηκε ένα χρηματικό ποσό και ότι θα με πήγαινε στη μάνα μου και ξαναζητάω 1000 συγγνώμη στον πατέρα Αντώνιο. Αυτό είναι μέσα αναγκαίο. Αυτά τα δύο είναι αναγκαία. Λοιπόν, όπως βλέπετε λοιπόν, πάτερ, και το ίδιο το παιδί, το οποίο είναι ένας βασικός μάρτυρας κατηγορίας, υποδεικνύει τον πρώτο ότι αυτός το έκανε. Τέλος πάντων, εμείς δεν θα μπούμε σε άλλα, απλώς θα ήθελα να ξέρει ο μακαριότατος ότι εγώ, σαν πατήρ Ευάγγελος, έχω τη διάθεση με ένα απλό τηλεφώνημα να παρουσιαστώ και να δώσω ό,τι χρειάζεται. Και μετά σε ένα δεύτερο χρόνο να συναντηθείτε. Τίποτα άλλο. Το ξέρω. Εγώ απλώς το λέω. Πάτερ Αντώνιε, θέλω να μου πείτε κάτι άλλο. Εδώ έχω δει κάτι φωτογραφίες που πήγατε σε κάτι χαλάσματα με τον Αρχιεπίσκοπο. Τι κάνατε σε αυτά τα χαλάσματα με τον Αρχιεπίσκοπο που πήγατε? Και είναι και ο οδηγός του Αρχιεπισκόπου, αυτός ο Κοντούλης ο καλός, που τώρα τον βλέπω, τον πήρε και αυτόν μπάλ. Δεν μου λες, πάτερ Αντώνιε, τι κάνατε εκεί πέρα που πήγατε? Τι σας ήθελε ο Αρχιεπίσκοπος? Άρα με τον Αρχιεπίσκοπο είχατε επικοινωνίες, είχατε ή δεν είχατε? Βέβαια, είχαμε και μου είχε ζητηθεί να
βοηθήσουμε να δημιουργηθεί και μία κυβωτός της Αρχιεπισκοπής επιπλέον. Είχατε αντίρρηση εσείς αυτό, Πάπα? Καμία αντίρρηση. Τι ζητήσατε, τι να σας δώσουμε? Τι ζητήσατε? Παπάδες να τους διδάξετε να φτιάξουν την κυβωτό. Παπάδες θέλω, δώστε μου παπάδες να τους μάθω. Έτσι δεν είπατε? Δεν ήρθε κανένας. Ήρθε κανένας? Ούτε δεν ήρθε. Ούτε. Ενώ αυτό το είπε ο Αρχιεπίσκοπος, μου το είπε και... Ωραία. Πού πήγατε με τον... Πού πήγατε? Είχατε πάει στην Αρχιεπισκοπή και η Πρεσβυτέρα δεν είχε έρθει πολλές φορές? Στην Αρχιεπισκοπή. Ναι, ο Αρχιεπίσκοπος ήρθε στην Κιβωτό. Ο Αρχιεπίσκοπος, ναι, ήρθε. Σας ευλόγησε δηλαδή. Μάλιστα έκανε και τα εγγένεια στο κτίριο αυτό που είναι τώρα το πολυατρείο. Που πριν ήτανε ξενώνας για μητέρας. Ξενώνας. Άρα λοιπόν ο Αρχιεπίσκοπος δείχνει μια αγάπη και μια... είχε κάποια σχέση με εσάς. Και όχι απλώς είχε σχέση και... Και πηγαίναμε μάλιστα... και στην Αρχιεπισκοπή με τα παιδιά και μια σχέση... και τα κάλα. Ακόμα πιο ζεστή τύπου, νομίζω, Πάτερ, ήταν μια ζεστή σχέση, διότι από ό,τι ξέρω και μου έχετε πει, και το είναι και μάρτυρες μπροστά σε αυτό, στο αυτοκίνητο υπάρχει και κάτι, υπάρχει και το ανάλογο υλικό, ότι υπάρχει ένα αυτοκίνητο στο οποίο έχετε μπει μέσα εσείς, οδηγάτε και δίπλα σας κάθεται ο Αρχιεπίσκοπος. Αυτό είναι αλήθεια, Πάτερ? Ναι, όταν πήγαμε στη Βάρη, ναι. Όταν ο Αρχιεπίσκοπος μπαίνει, που είναι Αρχιεπίσκοπος και που είναι πρόσωπο ασφαλείας, είναι ασφάλεια. Mm. Όταν εσείς δηλαδή μπορείτε να τους κάνετε ό,τι κακό θέλετε. Αν τον κάμα την κρεμίζετε με το αυτοκίνητο τον Αρχιεπίσκοπο. Άρα όταν ο Αρχιεπίσκοπος σας εμπιστεύεται, Πάτερ, να τον πάτε με το αυτοκίνητο κάπου, σημαίνει ότι εδώ, τι να βάλεις κάτω το κεφάλι σου από την εκκλησία, που είσαι δηλαδή, αφού δίπλα σου είναι Αρχιεπίσκοπος. Καταλαβαίνετε, Πάτερ? Άρα λοιπόν, αυτό ότι δεν βάζετε το κεφάλι κάτω από την εκκλησία δεν μ' αρέσει. Κάτι άλλο ήθελε. Αυτά που λένε δεν είναι. Γιατί ο Αρχιεπίσκοπος από εδώ πήγαινε. Τι σας είπανε όταν ήσασταν μόνοι σας? Τι σας ζήταγε ο Αρχιεπίσκοπος? Μπορείτε να το πείτε, Πάτερ Αντώνη? Είχαμε πάει να δούμε κάποιους χώρους που θα μπορούσε να γίνει μια κυβωτός. Ναι. Ένας από αυτούς τους χώρους πήγαμε και στη Βάρη, σε αυτά τα μεγάλη έκταση, τα στρέμματα. Αυτή η Βάρη, εκεί πέρα, η Βάρη. Νομίζω και το καημένο το Δουμπασάκι εκεί τον έστειλε να πάει στη Βάρη. Του είπε, σας έχει όλους για τη Βάρη, φαίνεται. Λοιπόν, για πες μου, τι κάνατε στη Βάρη? Γιατί έχω φωτογραφίες από τη Βάρη. Είδαμε τους χώρους όπου πιθανόν θα μπορούσε να δημιουργηθεί άλλη μία κυβωτός, όπου στην περίπτωση που έκλαιε το ορφανοτροφείο. Καλά. Αυτό είναι αγωνία του Αρχιεπισκόπου. Αυτή είναι αγωνία του Αρχιεπισκόπου από τη στιγμή που θα έκλεινε το ορφανοτροπείο στη Βουλιαγμένη, να μεταφερθούν τα παιδιά εκεί πέρα που έπρεπε να το φτιάξετε εσείς κτλ. Αυτό είναι μια αγωνία του Αρχιεπισκόπου που μπορούμε να πούμε ότι είναι καλό. Στις ειδικές συζητήσεις που λέει ο Αρχιεπίσκοπος ότι σας έλεγε τούτο και σας έλεγε και το άλλο και μια τόλη. Μόνο ο Αρχιεπίσκοπος ξέρουμε τι σας έλεγε μέχρι ώρα. Εσείς μπορείτε να μας πείτε τι σας έλεγε ο Αρχιεπίσκοπος εκείνες τις στιγμές. Ακούω. Όταν με καλούσε, ας πούμε, ναι, συχνά, αυτές τις φορές. Ναι, τι σας έλεγε? Ναι, ότι τέλος πάντων από τη στιγμή που τα χρήματα και η περιουσία δεν περνάει από την εκκλησία, δεν πας καλά και δεν θα έχεις καλό τέλος. Τελείωσε. Ευχαριστώ πολύ. Το είπε, δεν το έχετε πει ολόκληρο, δεν πειράζει. Μου φτάνει μέχρι εκεί. Μην πείτε τα υπόλοιπα. Αυτό με ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει. Πατέρα Αντώνιε, τι πιστεύετε ότι θα γίνει? Εγώ πιστεύω στο Θεό ότι δεν ευλογεί το άδικο και ότι μπορεί να αργεί αλλά δεν λησμονεί και ότι θα δικαιωθούμε και θα ξανακάνουμε τον αγώνα μας και πάλι από την αρχή και θα ξαναφτιάξουμε την Κιβωτό ακόμα πιο μεγάλη. Και να σας πω κάτι, Πατέρα, το πιστεύω εγώ, έχω μεγάλη ειδικότητα στα ερείπια, ναι, το έλεγα. Ναι. Πήρα τυχείο χωριό φάντασμα ερείπιο και το κάναμε ένα παράδεισο. Α, και αυτό τυχείο. Ζηλευτό. Τι ωραίο αυτό το που φτιάξατε στο έπος. Ένα ολόκληρο έπος, χωριό, ναι, Πάτερ, για το οποίο
έχουμε πάρει τόσα βραβεία, είπατε η αρμοστία και τα λοιπά. Καλά, το τα βραβεία την καλύτερη δομή. Είδες πώς ετυλίξαν και τα βραβεία. Αυτή δεν υπολογίζει. Εδώ η πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν θα σου δίνει το Χριστοφίνικα. Βγήκε το είχε προεδρικό, το προεδρικό διάταγμα. Το έχουμε. Ναι, το έχεις το προεδρικό το διάταγμα. Χρυσό σταυρό. Και το Φίνικα θα τον έχεις να τον τρως πίσω από τα κάγκελα, θέλανε αυτοί. Στο λέω εγώ. Και δεν είναι και, είναι και δύσκολο τρόγο το φαγητό, γιατί είναι σκληρός και βγαίνει συνέχεια από τη φωτιά συνέχεια. Και τι, λοιπόν. Τι? Αλλά ο Φίνικας που αναγεννάται από τις τάχτες του. Ναι, πατέρα Αντώνια. Μπορεί να μην τον πήρα τόσο. Εγώ, εμένα δεν, εγώ δεν είμαι πρωτοπρεσβύτερος και τέτοια και μου λέγανε ας πούμε και τα λοιπά. Τι να γίνεις πρωτοπρεσβύτερος. Μου έδωσε σταυρό. Παυλιάκης. Πρωτοπρεσβυτέρου. Δεν μας το πες αυτό. Και λέω, ναι, μαζί. Πολύ ωραία. Μου λέει, μου λέει, α, εδώ θα γίνει σύραξη μεταξύ. Λέει, είσαι πρωτοπρεσβυτέρο. Αλλά δεν γίνεται γιατί τα έχουν βρει. Λέω όχι. Ναι. Και με κοιτάει. Αλλά πάρτον μου λέει, εγώ στον δίνω. Ώστε όταν θα σε κάνουν. Στον τάφο θα στο βάλουν από πάνω εδώ. Ναι, τέλος πάντων. Αλλά τον ευχαριστώ. Λοιπόν. Πάτερ Αντώνη, επειδή έχει μαζευτεί η ώρα και έχει μαζευτεί πολύ υλικό, θα πρέπει τώρα να τελειώνουμε σιγά σιγά. Δεν ξέρω τώρα αν έχουμε κάτι, υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να πούμε και δεν το έχουμε πει. Θα ήθελα, Πάτερ, να πω ότι εμείς δεν παρετούμαστε από τα δικαιώματά μας να διεκδικούμε την Κιβωτό, την οποία πρέπει να την ξαναπάρουμε στα χέρια μας, γιατί αυτό που έχει γίνει είναι ένα πολύ μεγάλο έγκλημα. Καταληστεύουν την περιουσία, όχι τη δική μου ή του ενός ή του άλλου, αλλά όλου του ελληνικού λαού που έδωσε από τον οβολό του, το υστέρημά του, μέχρι το σπιτάκι κτλ. Και αυτό πρέπει να το αποκαταστήσει η δικαιοσύνη. Ναι, ναι Πάτερ, πρώτο ο Θεός και νομίζω πια ότι και με αυτά όλα τα ψέματα του πάνε και λένε και τα παίρνουν πίσω και τα ξαναμπερδεύουν και τα ξανακάνουν. Πια έχει καταλάβει όλος ο κόσμος τι συμβαίνει, δεν πειράζει. Υπάρχει ένα σύστημα που το υποστηρίζει όλο αυτό βέβαια από πίσω, δεν πειράζει. Α, μας έχουν γνώμη. Πάτερ Αντώνιε, θέλω να σας πω κάτι. Εγώ σας λέω σας έχουν καταστρέψει. Δεν σας έχουν καταστρέψει, θέλουν να σας καταστρέψουν. Δεν θα... Λοιπόν. Εσείς, Πάτερ, θα αγωνιστείτε και εμείς όλοι μαζί σας βοηθάμε και με την προσευχή, γιατί έχουμε και την προσευχή εμείς, Πάτερ. Και, τα, λοιπόν, και με τη χάρη του Θεού, όλα μια μέρα θα γυρίσουν τούμπα, όπως γυρίζουν πολλά καράβια εφοπλιστικά. Κάνει ο Άγιος Νικόλαος μια θαλασσοταραχή και γυρίζει το καράβι ανάποδα. Έτσι και αυτός που το έχει έτσι γίνεται μια καταστροφή και τους παίρνει και τους σηκώνει. Εγώ τους ξαναλέω πάλι ότι εγώ είχα το Φωτόπουλο. Ο Φωτόπουλος είχε μεγάλη σχέση με τη μάνα Μαρτίνη, των παιδιών Μαρτίνη. Μακάρι και αυτοί, αν θέλανε, να σβάζανε στην Κιβωτό. Να βάλω. Εγώ νομίζω ότι δεν έχει κανένα εισόδημα. Από πέρσι μέχρι σήμερα έχει μηδέν, αν δεν έχει 5.000. Από δηλαδή, αυτά που από τα ενίκια και από αυτά. Ναι, πάτε να σας πω κάτι. Γιατί δεν τους εμπιστεύεται ο κόσμος. Τι, επειδή εσείς ήσασταν κακός όπως είπανε αυτοί. Δεν νομίζω. Δεν τους εμπιστεύεται γιατί έχουν καταλάβει τι έχουν κάνει. Εγώ θα σας πω, Πατέρα Ευάγγελε, ότι αν επιστρέψουμε σήμερα, την Κιβωτό θα την αναστήσουμε. Μα το ξέρω, Πατέρα, εμένα με παίρνει. Θα την κάνουμε πολύ μεγαλύτερη, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι εντελώς άπειροι, εκτός ότι δεν ξέρουν πώς θα μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά τα δυσκολεμένα, δεν έχουν καμία εμπειρία, δεν μπορούν και δεν γνωρίζουν πώς να λειτουργήσουν σωστά αυτό τον οργανισμό. Και ο στόχος και ο σκοπός είναι να τον κλείσουν, γιατί αυτό κάνουν. Πάτερ, να διαβάσουμε από το Ευαγγέλιο πάλι κάτω, ότι ο κλέπτης λέει, αναβαίνει αλαχόθεν, πηδάει και μπαίνει μέσα. Mm. Δεν είναι ο ποιμένας. Ο ποιμένας φυνάζει τα πρόβατα και τα πρόβατα τον ακολουθούν. Αλλά ο κλέπτης λέει, ανεβαίνει και μπαίνει από άλλο μέρος. Έτσι λοιπόν και αυτοί ανεβήκανε και πέρα με τη χάρη του Θεού πιστεύω να λύθει και αυτό. Πάτερ Αντώνιε, θέλω να σας πω κάτι. Τα παιδιά που κάνανε όλα αυτά και που τα μπουρδουκλώσανε και αυτά και είπανε τόσα ψέματα για εσάς. Εσείς, Πάτερ Αντώνιε, στο τραπέζι του Πάσχα, στο τραπέζι του Χριστουγέννων, θα τα είχατε πάλι μαζί σας να φάνε παρέα σας, Πάτερ Αντώνιε. Θα μπορούσατε να τα αντέξετε αυτό.
Εγώ, Πάτερ, θεωρώ ότι τα παιδιά αυτά τα χρησιμοποίησαν, είναι θύματα για να πετύχουν κάποιοι τους σκοπούς τους, τα όνειρά τους, να ανέβουν σε αξιώματα ή οτιδήποτε άλλο και χρησιμοποίησαν αυτά τα παιδιά που δεν ξέρουν τι σημαίνει να μεγαλώσεις τόσο πικραμένα και θυμωμένα παιδιά μέσα στο σπίτι σου, γιατί εμάς η Κιβωτός ήταν το σπίτι μας και το έλεγα σε πολλές συνεντεύξεις μου, ποιος θα τολμούσε να πάρει ένα τέτοιο παιδί στο σπίτι του και να το βάλει με τέτοιο ιστορικό, Πάτερ. Ναι, Πάτερ. Με τέτοιο ιστορικό. Άρα, λοιπόν, κοινωνικό, πάνω το διαβάζει οποιοδήποτε. Το ξέρω τα ιστορικά. Θα έτρεμε γιατρός, και θα το πιάνε τη σακούλα μετά και θα την πήγαινε στην πόρτα του αλωνού. Ναι, βέβαια. Αυτό κάνανε. Εμείς όμως, γιατί ξέραμε πόσο επικίνδυνο είναι, είχαμε κάνει σπίτι μας στην Κιβωτό για να προλάβουμε. Και να πω και κάτι άλλο, Πάτερ. Πολλά παιδιά τα πετάξαν η οικογένειά τους εσάς. Εγώ θυμάμαι μια περίπτωση που ένας το έφερε το παιδί μου εκεί και είπε πάρτε αυτό το μπάστα. Πάθε το αυτό. Ναι, ναι. Έτσι το αφήσανε. Χωρίς χαρτιά, χωρίς τίποτα. Ναι. Έγινε το πατέρα. Και από λέει... τις δικαστικές αρχές είσαστε ευχαριστημένος μέχρι τώρα. Πώς βλέπετε, σας σεβαστήκανε, ανοίξανε, προσπαθήσαν να μελετήσουνε. Ας πούμε, περάστε μια ανάκριση. Πώς το είδατε, είσαστε, δηλαδή, αισθάνεστε μια ασφάλεια μέχρι ώρας. Δεν ξέρω παρακάτω τι σας περιμένει. Αλλά γενικώς. Ήταν όλα τα πράγματα όπως έπρεπε να γίνουν. Μπράβο, Πάτερ. Όλες οι ερωτήσεις, τα πάντα, έδωσα τις απαντήσεις μου και πιστεύω ότι, τι άλλο να πω, δεν θέλω να, η απόφαση που βγήκε ήταν λοιπόν, αυτό που δίδει την απάντηση ναι. Σε όλους, διότι πάντων, τόσα ψέματα σας περιμένα να παίξω, Πάτερ, σαν την Πεκατσοπούλα. Τόσο, Πάτερ, ήταν αλήθεια, ναι, θα ήταν. Δεν υπήρχε περίπτωση. Εντάξει. Πάτερ Αντώνιε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα εορτάσουμε τα Άγια Χριστούγεννα για δεύτερη φορά εξής εκτός της Κιβωτού. Εμάς το σπίτι μας θα είναι ανοιχτό για σας. Το καταφύγιο μας που ευχαριστώ, έχει γίνει. Πάτερ, ευχαριστώ. Και Πάτερ, θέλω να σας πω κάτι. Επειδή σας πείραξαν και στην πίστη, Πάτερ, σας ήρθε έγγραφο από προτεστάντικη παραφιάδα που σας έλεγε το εξής. Κύριε Αντώνιε, έτσι δεν σας έλεγε, Πάτε, τι κατάλαβες από την εκκλησία σου. Παράτα τα όλα, έλα σε μας. Άρα, Πάτερ, σας τάραξαν πανταχώθεν οι δαίμονες. Μέχρι και στην πίστη ήρθανε να σε ταράξουν. Στην εμπιστοσύνη στο Θεό, Πάτερ. Λοιπόν, εγώ αυτό που έκανα, Πάτερ, ξέρεις τι έκανα. Είπα, δεν μπορεί να αφήσω έναν αδερφό μου να τον φάει ο Άδης χωρίς να πάω κι εγώ μαζί του. Γιατί? Γιατί είχα ακούσει τον Παπαφιλόφθο το Φάρο που μας είχε πει «Είσαι έτοιμος να πας για στον Άδη για τον άλλον άνθρωπο. Πρέπει να πας μαζί του στον Άδη». Έτσι λοιπόν με τη χάρη του Θεού, Πάτερ Αντώνιε, με φώτισε ο Θεός και την πρεσβυτέρα μου βέβαια, έτσι, γιατί η παπαδιά μου είχε πολλά κότσια και τα παιδιά και σας έχουμε εδώ σαν αδελφό και να ξέρετε, Πάτερ, και μία δραχμή να μην έχετε, μην ψάχνουνε πως ζείτε, από μένα ζείτε. Τα μισά μου τα λεφτά τα τρώμε παρέ. Και ό,τι χρειάζεται για έξοδά σας τα κανονίζω. Αυτά τα λέω γιατί και εγώ έχω ένα πρόσωπο πια στο λαό. Και παρακαλώ το λαό, όχι για μένα, αλλά να καταλάβει ότι ο πατήρ Ευάγγελος αυτή την αλήθεια που γνωρίζω την καταθέτω. Επίσης, βάζω μετάνοια στον πατέρα μας, τον Αρχιεπίσκοπο, τον ευχαριστώ για την υπόθεση της αγάπης κτλ. Αλλά έχω να πω κάτι, ότι το άθλημα του πατέρα είναι ένα άθλημα που αποδεικνύεται στο 100% του δευτερολέπτου, κάθε μέρα. Δεν είναι δικαίωμα η πατρότητα. Η πατρότητα αποδεικνύεται στην καθημερινότητα των όντων.
Καλά Χριστούγεννα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους κυρίους Αμερικάνους που ήρθανε, γιατί αυτό θα μεταδοθεί σε όλο τον κόσμο, Πάτερ, και θα πάει παντού. Ευχαριστώ. Γεια σας. Είναι ένα δυναμικό έργο, το οποίο έρχεται στην επικουρή στην πολιτεία, ανταποκρίνεται στην ανάγκη και δεν βλέπει τον άνθρωπο ούτε με εθνοτική ταυτότητα, έτσι. Είναι Έλληνας, είναι αυτό. Με πολύ χαρά είμαι σήμερα εδώ, με τον πατέρα Αντώνιο, στον κυβωτό του κόσμου, που πολλά χρόνια τώρα προσπαθεί δυναμικά, μετεξελισσόμενη η ίδια, να ανταποκριθεί σε όλα τα προβλήματα που έχουμε στη χώρα μας, στον κοινωνικό ιστό, στις μητέρες και στα παιδιά, τα οποία είναι σε ευαλωτότητα. Τότε το κυβωτός στην κλειστή δομή και στη μονάδα παιδικής προστασίας και στα σπίτια που έχει παιδικής προστασίας, έχει προδιαγραφές, έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι επιστήμονες, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι. Ο σκοπός είναι διτός. Ο σκοπός είναι διτός με διπλός. Απ' τη μία να καλυφθεί και να ενισχυθεί το παιδί, να καλυφθεί το τραύμα εκεί που υπάρχει με ειδικούς παιδικής προστασίας και από την άλλη να ενδυναμώσουμε το παιδί να σταθεί στα πόδια του. Τι ωραία χώρα είναι αυτό. Πολύ δημιουργικό. Είμαι 20 ετών. Είμαι και εγώ παιδί της Κιβουτού. Και κάνω αυτό το βίντεο για να πω κάποια πράγματα τα οποία θα βοηθήσουν πάρα πολύ τον Πάτερ να βγει από όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση που βρίσκεται και για να φανερωθεί η αλήθεια επιτέλους, γιατί κάποιοι άνθρωποι μάλλον δεν βλέπουν τόσο καθαρά όσο θα έπρεπε. Ήμουνα στον κυβωτό από τα 10 μου χρονών μέχρι και τώρα και αφού έχει γίνει όλο αυτό το περιστατικό με την κυβωτό και έχει έρθει η νέα διοίκηση, τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά. Εμένα με διώχνουν από την Κιβωτό τώρα η νέα διοίκηση. Γιατί εντάξει, ναι, ενηλικιώθηκα. Θα έπρεπε να μένω μόνος μου. Το κατανοώ. Αλλά δεν χρειάζεται να λες τον άλλον σου δίνω προθεσμία. Μέχρι τότε να έχεις βρει σπίτι, το ένα το άλλο και να εν τέλει να μην έχεις βρει ακόμα σπίτι, να σε διώχνει και να του λες ότι δεν μπορείς να φύγεις γιατί δεν έχεις κάπου να μείνεις και να σου λέει βρες τρόπο να μείνεις. Πού θα μείνω, στον δρόμο? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και επίσης, βασικά με διώχνουν λόγω εντάξει που είμαι ενήλικας. Τέλος πάντων. Θα ήθελα να πω κάτι τελευταίο. Γνωρίζω μια κοπέλα την οποία την διώξαν από την Κιβωτό επειδή δεν πήγε να καταγγείλει κατά του πατρός Αντωνίου. Γεια σας, είμαι Σταυρούλα, είμαι 19 χρονών, μεγάλο στο σπίτι της φιλοξενίας του Πειραιά. Όλα αυτά που ακούγονται για το Πάτερ είναι ψέματα και για την παλιά διοίκηση, καθώς εγώ ίδια πήγαινα σε ειδικό σχολείο, είχα φροντιστήριο, με στηρίζανε στις Πανελλήνιες για να περάσω στη σχολή που ήθελα. Όλα αυτά που ακούγονται είναι ψέματα, γιατί τα ίδια τα παιδιά που καταθέσαν κατά είχαν έρθει και με είχαν πιάσει και μου λέγανε να προσέξω τι να πω, σε καταθέσεις και τα λοιπά, για να μην τους κάψω. Ο ίδιος ο 19χρονος είχε έρθει, μου έλεγε λεπτομέρειες, μπέρδευε τις καταστάσεις, τα περιστατικά και με παρακαλούσε να πάω να καταθέσω και να πω ψέματα ότι ήμουν εκεί, ότι έχω δει πράγματα. Φοβάμαι για αυτό το βίντεο, αλλά πρέπει να ακουστεί η αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι ο Πάτερ μας αγαπούσε και η παλιά διοίκηση. Επιπλέον η καινούργια διοίκηση με έδιωξε τον Αύγουστο γιατί δεν πήγαινα με τα νερά τους. Με πίεζε να πάω να καταθέσω με δικηγόρους κατά του Πάτερ. Πραγματικά είναι άδικο όλο αυτό που γίνεται, γιατί ο Πάτερ μας αγαπούσε. Γιατί της είπανε θα σου δώσουμε ξέρω εγώ πράγματα, διάφορα, δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά πήγαινε με καταγγείλιση κατά του πατρός Αντωνίου και θα συνεχίσουμε να σε βοηθάμε κι άλλο κι άλλο κι άλλο. Αλλά και η κοπέλα το αρνήθηκε αυτό, δεν πήγαινε ποτέ και τη διώξανε για αυτό το λόγο.
επειδή δεν πήγε να καταγγείλει τον πατέρα Αντώνη. Που δεν είχε κανένα νόημα να πάει να τον καταγγείλει για τίποτα κακό. Μόνο υπέρ, μόνο καλά πράγματα. Για αυτόν τον άνθρωπο μπορούμε να πούμε. Δεν γίνεται να πούμε κάτι άλλο. Δεν υπάρχει νομίζω κάτι άλλο που μπορούμε να πούμε εκτός από καλά λόγια. Εύχομαι και πιστεύω, το πιστεύω μέσα από την καρδιά μου, πως η αλήθεια βγαίνει σιγά σιγά. Και επιτέλους βασικά, γιατί πολύ καιρό καθίσανε μέσα στην κυβωτό αυτοί οι άνθρωποι που δεν είναι δικιά τους. Πιστεύω πως ο πατέρας Αντώνιος θα γυρίσει και ο Θεός του δίνει δύναμη για να σταθεί γερός σε όλο αυτό το εμπόδιο που περνάει. Ο πατέρας Αντώνιος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά με έχει βοηθήσει, με έχει σώσει, με έχει αγαπήσει για αυτό που είμαι, όπως και όλα τα παιδιά εννοείται. Ο πατέρας Αντώνιος είναι πατέρας πάνω απ' όλα. Πατέρας και αυτό που βασικά, αν ένας άνθρωπος παρομοίαζε τον πατέρα Αντώνιο με μία λέξη, θα ήταν αγάπη. Θα ήταν αγάπη. Εύχομαι, πάτερ, το λέω μέσα από την καρδιά μου, να γυρίσετε το συντομότερο. Το πιστεύω. Thank you.